Το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες. Είναι το στρατολογήσαντι αρέσει. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον τέταρτο στίχο. Δηλαδή λέγει, με απλά λόγια, κανένας λέει που στρατεύεται, που είναι σε μια κατάσταση στράτευσης, εκστρατείας, είναι στρατευμένος, έχει ενταχθεί στο στρατό, δεν εγκαταλείπει το στρατό για να μπλεχθεί, με σκοπό να μπλεχθεί στις πραγματίες αυτού του βίου, δηλαδή στα εμπόρια, στις διάφορες φροντίδες, μέριμνες που έχουν σχέση με τον κόσμο, με τα κοσμικά πράγματα. Για να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Και αυτός που μας στρατολόγησε και μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός λέγεται και στρατεία. Δηλαδή στράτευσης και εκστρατεία. Και οι χριστιανοί είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Και λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στο μαθητή τον Άγιο Τιμόθεο, πρόσεξε. Είσαι στρατευμένος, όπως και όλοι οι χριστιανοί. Και δεν βλέπει να έχεις μία εμπλοκή, να μην εμπλέκεσαι στις πραγματίες του βίου. Αυτή η λέξη πραγματίες σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε το εμπόριο, τις μέριμνες, τις φροντίδες, τις ασχολίες, τις υποθέσεις που έχουν σχέση, λέει ο Απόστολος, με τον κόσμο. Δεν πρέπει να μπλεχτείς με αυτά, αλλά να είσαι προσανατολισμένος στο σκοπό σου. Και ο σκοπός είναι η Βασιλεία του Θεού. Οπότε σκέφτηκα σήμερα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό κεφάλαιο στο ωραιότατο βιβλίο που λέγεται Ευεργετινός, είναι η υπόθεση Κάπα Δέλτα, 24η δηλαδή, η οποία έχει τον εξής τίτλο. Περί του ότι πρέπει αυτός που έχει αρνηθεί τα εγκόσμια να μην αναμειγνύεται καθόλου στις βιωτικές υποθέσεις, έστω και αν φαίνονται δικαιολογημένες, αλλά και για αυτές να εμπιστεύεται στην πρόνοια του Θεού. Ακούγεται πίσω. Και θα πει κανείς, αυτό είναι για τους μοναχούς. Οι μοναχοί έχουν αρνηθεί τα εγκόσμια. Αλλά προσέξτε, όπως και άλλες φορές το έχουμε πει, όταν λέμε κόσμος εννοούμε το κοσμικό φρόνημα. Οπότε όλοι οι χριστιανοί έχουμε αρνηθεί το κοσμικό φρόνημα, τουλάχιστον στη θεωρία. Και κατά τη βάφτισή μας έχουμε αρνηθεί τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα, δηλαδή το φρόνημα του κόσμου που είναι το τι αρέσει στον κόσμο. Και τι είναι αυτό που αρέσει στον κόσμο? Είναι τα τρία φύο, όπως λέμε και άλλες φορές, η φιλιδονία, η φιλαργυρία, οι ειδονές δηλαδή, τα αργύρια, τα υλικά πράγματα, τα χρήματα, η πολυτέλεια κλπ. Και η φιλοδοξία, δηλαδή η δόξα, η μάταιη δόξα όμως του κόσμου. Αυτά τα τρία φύο λοιπόν είναι αυτό που λέμε κόσμος και κοσμικό φρόνημα. Αυτό το έχουμε αρνηθεί όλοι. Δεν πρέπει να λέμε ότι αυτό μόνο οι μοναχοί το έχουν. Είναι στοιχείο όλων των χριστιανών. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, όποιος θέλει
να είναι φίλος του κόσμου, όποιος επιθυμεί να γίνει φίλος του κόσμου, δηλαδή να έχει αυτό το κοσμικό φρόνημα, αυτός γίνεται εχθρός του Θεού. Και φυσικά δεν θέλουμε να είμαστε εχθροί του Θεού, όχι μόνο η μοναχία, αλλά και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν θέλουμε να είμαστε εχθροί του Θεού. Άρα πρέπει να γίνουμε εχθροί του κόσμου, γιατί ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι και φίλος με τον κόσμο και φίλος με τον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να αγαπάς και τους εχθρούς του Θεού και τον εχθρό του Θεού που είναι ο κόσμος. Άρα αυτή η υπόθεση αφορά και σε εμάς. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τίτλος ισχύει και για μας. Ότι πρέπει δηλαδή και εμείς οι χριστιανοί να μην αναμειγνιόμαστε στις βιωτικές διοικήσεις, λέει εδώ. Βίου πραγματίες, λέει ο Απόστολος στο μαθήτη του Τιμόθεο, και θα λέγαμε και εμείς στις αγωνιώδεις φροντίδες και μέρημνες που έχει ο κόσμος, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν υποταχθεί στο κοσμικό φρόνημα, οι οποίοι είναι γεμάτοι άγχος. Γιατί έχουν άγχος οι άνθρωποι του κόσμου? Γιατί κυνηγούν τα χρήματα, τις ειδονές και τη δόξα. Όλα αυτά λοιπόν είναι που γεμίζουν τους ανθρώπους με άγχος και είναι αυτά τα αγκάθια για τα οποία μίλησε ο Χριστός στην παραβολή του σποραίος. Θυμάστε που είπε τις τέσσερες κατηγορίες. Έπεσε ο σπόρος, λέγει, αφενός μεν στην πατημένη γη, στο δρόμο. Έπεσε μετά, λέει, στα λιθάρια, στους βράχους. Έπεσε και στα αγκάθια. Και έπεσε και στην καλή γη. Και μόνο στην καλή γη καρποφόρησε. Οι άλλες τρεις περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που δεν καρποφόρησε ο σπόρος. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Μία από τις περιπτώσεις είναι τα αγκάθια. Ποια είναι τα αγκάθια, ρώτησαν οι Απόστολοι, τι εννοείς Χριστέ μας? Και είπε, τα αγκάθια είναι οι μέρημνες, οι αγωνιώδεις φροντίδες, δηλαδή, αυτό θα πει μέρημνα, του κόσμου τούτου. Αυτά με τα οποία είναι γεμάτος ο κόσμος. Και λες, έλα στην Εκκλησία, δεν προλαβαίνω, σου λέει. Έχω δουλειά. Έχω να τρέξω, έχω το ένα, έχω το άλλο. Θέλει, αλλά δεν τον αφήνουν τα αγκάθια. Τα οποία, λέει ο Ευαγγελικός Λόγος, βλαστάνουν, φυτρώνουν μαζί με το σπόρο, αλλά αυτά μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Οπότε πνίγουν το σπόρο. Όλοι ξέρουμε από τη γεωργία, πάει να βγει έτσι το μικρό το φιντανάκι, όταν τα εγκάθια ανέβουν και το πνίξουν, τελειώνει αυτό. Πνίγεται και ξεραίνεται και πεθαίνει. Έτσι γίνεται και ο Λόγος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων που έχουν μπλεχθεί στις βιωτικές μέρημνες, στις βιωτικές υποθέσεις και έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους την ικανοποίηση αυτών των τριών κορυφαίων παθών, φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Ενώ θέλουν και ξέρουν ότι είναι πολύ καλό και πολύ ωραίο να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού, δεν τους αφήνουν οι μέρημνες. Μια Κυριακή, σου λέει, έχω, θέλω να ξεκουραστώ, δεν μπορώ. Ναι. Μπορεί, αλλά έχει αφήσει τον εαυτό του να κυριαρχήσουν μέσα του αυτές οι μέρημνες. Έχει μπλεχθεί. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος και το ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος. Αυτά τα λόγια, λέει, δεν τα είπε ο Απόστολος μόνο για τους επισκόπους και για τους διδασκάλους, τους ιερείς, έτσι, τους ιεροκήρυκες ή θα λέγαμε και τους μοναχούς. Το να μην μπλεκόμαστε δηλαδή στις πραγματείες του βίου, αλλά το είπε για όλους. Βλέπετε που ισχύει για όλους αυτό το παράγγελμα. Όλους τους χριστιανούς που είναι στρατιώτες του Χριστού. Όλοι είμαστε στρατιώτες Χριστού. Και είναι πολύ ζωντανή αυτή η λέξη εμπλέκεται. Εμπλοκή λέμε, τώρα μιλάνε για στρατιωτική εμπλοκή. Δηλαδή αυτό που λέμε να υπάρχει ας το πούμε έτσι, ένα μπέρδεμα και μια δέσμευση. Πως ένας που πέφτει σε μια παγίδα και μπλέκεται εκεί και παγιδεύεται. Έτσι είναι, αυτή την έννοια έχει και η λέξη εμπλοκή. Είναι πολύ ζωντανή λέξη. Και πραγματικά οι βιωτικές φροντίδες και μέρημνες είναι, λέει, σαν δεσμά, σαν σκοινιά, ας το πούμε έτσι, σαν αλυσίδες και σαν φίδια, τα οποία δένουν και περιπλέκουν το στρατιώτη του Χριστού και δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Και ακόμα και μια άλλη παρομοίωση μπορούμε να κάνουμε, είναι σαν έναν ο οποίος θέλει να τρέξει
και φοράει πολύ μακριά φορέματα, πολύ μακριά ρούχα. Μπορείς να τρέξεις, δεν μπορείς, θα μπερδευτεί, θα πέσει κάτω. Έτσι είναι και ο στρατιώτης, ο οποίος μπλέκεται στις βιωτικές φροντίδες και μέριμνες. Και λέγοντας ο Απόστολος Παύλος πραγματείες, ενιγματοδός λέει φανέρωσε τις ταραχές και τις δυσκολίες και τις ενοχλήσεις του βίου. Επειδή πράγματα θέλει να πει δυσκολίες και ταραχές. Η έννοια πραγματεία, πραγματείες, έχει μέσα και αυτή την έννοια, δυσκολία, ταραχή. Έτσι άμα δούμε το λεξικό, έχει πολλές έννοιες αυτή η λέξη, πραγματεία. Η μία λέξη, η μία έννοια είναι επιμελής επιδίωξη μιας υπόθεσης. Επιμελής σπουδή, αυτό που λέμε τρέξιμο. Επίπονος εργασία, έχει μέσα και τον πόνο και τον κόπο. Τρέχει και κουράζεται. Αυτό θα πει πραγματεία. Μια επίπονη εργασία και ασχολία. Μια αγωνιώδης προσπάθεια να καταφέρουμε κάτι. Μια επιχείρηση, μια ενασχόληση, ένα έργο. Αυτό που λέμε σήμερα με μια, ας πούμε, μοντέρνα λέξη, business. Να μπω μέσα στις πραγματείες του βίου. Να αρχίσω τα εμπόρια, τις business, τις επιχειρήσεις. Μια άλλη έννοια είναι η πολυπραγμοσύνη. Να, επίσης έχει και την έννοια της ενόχλησης και της ταραχής αυτή η λέξη. Και ακόμα σημαίνει και διαπραγμάτευση, πως λέμε φιλοσοφική πραγματεία κλπ. Αλλά οι κύριες έννοιες είναι αυτές που σας είπα. Μια ενασχόληση με πόνο, με κόπο, με σπουδή και όταν γίνεται για βιωτικά πράγματα εμποδίζει τον άνθρωπο στο να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε, δηλαδή στο Χριστό, ο οποίος μας κάλεσε στο στρατό του. Και από αυτό το μόνο το όνομα που έχουν οι φροντίδες του κόσμου, που λέγονται πραγματείες, θέλει ο Απόστολος να μας εμποδίσει από τις πολλές βιωτικές μέρημνες. Γιατί μπλέκεσαι και δένεις τον εαυτό σου στις πολλές βιωτικές μέρημνες? Γιατί μπλέκεσαι στις πραγματείες και ενοχλήσεις του κόσμου? Την στρατεία σου μόνο φρόντιζε. Τη στράτευσή σου, δηλαδή το να εκπληρώσεις τα στρατιωτικά σου καθήκοντα, θα λέγαμε, απέναντι στον στρατολόγο σου τον Χριστό. Και φύλατε τη στρατιωτική σου τάξη. Και έτσι θα αρέσεις τον Χριστό, ο οποίος σε διάλεξε να είσαι στρατιώτης του. Και λέει και ένας ερμηνευτής, ο Θεοδόρητος, αυτοί λέει που ακολουθούν το στρατιωτικό βίο, χωρίζονται από τις εμπορικές δραστηριότητες. Δεν μπορεί να είναι και στο εμπόριο, αφού είσαι στρατιώτης. Μπορείς να κάνεις και εμπόριο? Δεν μπορείς. Και μόνο φροντίζουν για τα όπλα και για ό,τι έχει σχέση με το στρατό. Για να έχουν καλή διαγωγή και να ικανοποιήσουν και να αρέσουν σε αυτούς που τους έχουν πάνω από το κεφάλι τους, έτσι, στους αξιωματικούς τους, στους στρατηγού κλπ. Λέει και ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής. Κανένας, λέει, στρατευόμενος δεν μπλέκεται στις πραγματείες του βίου. Αυτός, λέει, που θέλει να νικήσει τα πάθη με εμπλοκή, συγχρόνως δηλαδή ζώντας μέσα στις μέρημνες και εμπλεκόμενος μέσα στις υποθέσεις του κόσμου, αυτός είναι παρόμοιος με έναν ο οποίος προσπαθεί να σβήσει μια φωτιά με άχυρα. Μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με άχυρα. Τα άχυρα θα την κάνουν πιο δυνατή τη φωτιά. Έτσι λέει και ένας που θέλει να είναι με τον Χριστό και συγχρόνως μπλέκεται με τις υποθέσεις του βίου. Όταν είσαι με τον Χριστό θέλεις να σβήσεις τη φωτιά των παθών. Για να σβήσουν τα πάθη όμως, τα σαρκικά πάθη, ο θυμός, οι διάφορες επιθυμίες που έχουμε, οι κακίες, η μισή κακία, η ζήλια, ο φθόνος,
όσο μπλέκεσαι στα πράγματα αυτής της ζωής, όσο περισσότερο μπλέκεσαι, τόσο ανάβουν αυτά τα πάθη. Τόσο έχεις να κάνεις με διάφορους ανθρώπους, διάφορους χαρακτήρες, έχεις να αντιμετωπίσεις ποικίλες δυσκολίες, τόσο ανάβει ο θυμός, οι επιθυμίες, δέχεσαι πολύ περισσότερες προκλήσεις από ότι ένας ο οποίος δεν μπλέκεται, και στις αισθήσεις και στα μάτια και στα αυτιά κλπ. Και τόσο περισσότερο ερεθίζονται τα πάθη. Άρα δεν μπορείς να σβήσεις τα πάθη σου εμπλεκόμενος μέσα στις πραγματείες αυτού του βίου. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και γι' αυτό και ο Ευεργετινός έχει αφιερώσει μια ολόκληρη υπόθεση γι' αυτό. Κοιτάξτε πάλι τι λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Λέγει, όποιος λέει θέλει να αποταχθεί, να φύγει δηλαδή από τον διάβολο, και όλοι έχουμε υποσχεθεί να αποταχθούμε, αποτάσσομαι εσύ σατανά, είπαμε στο βάφτισμα, το υπονονός μας, γιατί εμείς είμαστε μωρά, αλλά ουσιαστικά για χάρη μας το είπε, εξ ονόματός μας. Όλοι λοιπόν που θέλουμε να αποταχθούμε από τον σατανά, να γλιτώσουμε, να ξεχωριστούμε από αυτόν και από την αμαρτία και από τον κόσμο, που ο κόσμος εν το πονηρό κείται, ανήκει στον σατανά, λέει ο Άγιος Θεόδωρος, πρέπει να απογυμνωθούμε από όλα, να ξεχωριστούμε από όλα, και από σχέσεις και από οικείους και από φίλους και από συγγενείς και από το σύμπαντα κόσμο, κατά διάθεση, δηλαδή στη διάθεση, μέσα στην καρδιά μας, να αποξενωθούμε εφόσον θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι θα τους αγαπάμε όλους, και τους συγγενείς και τους γνωστούς και τους φίλους και όλο τον κόσμο, θα τους αγαπάμε. Αλλά δεν μπορούμε να συμπράττουμε στην αμαρτία, επειδή οι πολλοί δυστυχώς ζουν κοσμικά, ζουν δηλαδή αμαρτωλά. Από αυτούς όλους, λέει ο Άγιος, πρέπει να ξεχωριστείς, αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Μα θα πεις, είναι συγγενείς μου, πολύ πολύ στενοί συγγενείς, μπορεί να είναι και πρώτου βαθμού συγγενείς, τι θα κάνουμε? Αυτό πρέπει να κάνεις. Γιατί λέει ο Χριστός, αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Αν το χέρι σου, το πόδι σου, δηλαδή πολύ στενά συνδεδεμένοι άνθρωποι, αυτό είναι μάτι, χέρι, πόδι, πολύ στενοί συγγενείς, φίλοι και αγαπητοί, εφόσον σε σκανδαλίζουν, δηλαδή σε εμποδίζουν να τρέξεις, σαν τα πολύ μακριά ενδύματα που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να αποχωριστείς. Τροπικά από αυτούς, μπορεί τοπικά να μην μπορείς, να είσαι δίπλα τους τοπικά, στον ίδιο τόπο, αλλά τροπικά, δηλαδή η ζωή σου να διαφέρει από τη ζωή τους. Αν θέλεις να αποταχθείς, να γλιτώσεις δηλαδή από τα πάθη, από τον διάβολο και από την υποδούλωση σε αυτόν. Λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, νίστευε, λέει, παράμενε στις προσευχές, στις συνάξεις, όπως τώρα, στις ομιλίες, τις πνευματικές, στις νουθεσίες. Μην λείπεις από τη συναγωγή, από την εκκλησιαστική σύναξη, όπως μερικοί, λέει, συνηθίζουν. Μη δε πραγματείες ή δικαστηρίες, ούτε να μπλέκεσαι σε υποθέσεις, σε μάταιες φροντίδες κοσμικές, σε δικαστήρια, όλη την ημέρα. Όχι να βάλεις σαν σκοπό να συγκεντρώσεις χρήματα, τα οποία αντίθετα έπρεπε να σκορπίζεις στους φτωχούς. Ούτε να επιτίθεσαι κατά του αδελφού σου, τον οποίο αντίθετα έπρεπε να θεραπεύεις, να βοηθείς. Λέει πάλι, οι ουρανοί, λέει, διηγούνται δόξα Θεού. Τα κτίσματα όλα, η σελήνη, ο ήλιος, τα αστέρια, όλα κηρύττουν το Δημιουργό και υμνούν το Δημιουργό. Ο άνθρωπος τώρα, που είναι τιμιότερος από όλα αυτά, ανώτερος από όλα τα αστέρια, από όλα τα δημιουργήματα, δεν πρέπει να δοξολογεί τον Θεό. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Τα άψυχα δοξάζουν τον Θεό. Και ο άνθρωπος, που είναι ανώτερος από όλα αυτά,
να μην κάνει αυτό. Και αντίθετα να κάνει μια ζωή η οποία βλασφημεί τον Θεό. Άρα πώς θα βρει συγγνώμη μετά, πώς θα βρει συγχώρηση από τον Θεό ο άνθρωπος, που ενώ έχει τόσο τιμηθεί από τον Θεό, δεν δοξολογεί τον Θεό, όπως κάνουν τα κατώτερα από τον άνθρωπο, τα κτίσματα. Ποια απολογία θα δώσει? Όταν αντί να προσπαθεί να αρέσει σε αυτόν που τον έπλασε και τον τίμησε τόσο πολύ, αυτός ασχολείται, λέει, με πραγματείες, με βιωτικές μέρημνες και κοσμικές φροντίδες. Και μάλιστα, λέει, πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς χρωστάμε πάρα πολλά στο Δημιουργό μας. Όχι μόνο μας επίησε, μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, αλλά και μας συντηρεί στην ύπαρξη. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας χάρισε και το είναι, μας χάρισε τη σωτηρία μέσω του Χριστού. Για όλες αυτές τις ευεργεσίες, λοιπόν, θα πρέπει συνεχώς να δοξολογούμε, να υμνούμε τον Θεό και να Τον ευχαριστούμε. Και όχι να μπλεκόμαστε σε μάταια πράγματα, τα οποία τελικά καταλήγουν στο τίποτε. Έρχεται ο θάνατος και όλα αυτά χάνονται και αποδεικνύονται τελείως μάταια. Λέει και ο Κύριος, μη μεριμνάτε. Είναι εντολή αυτό. Δεν είναι μία απλή έτσι προτροπή. Άμα θέλετε, μην μπελέκεστε σε πολλά. Μην μπαίνετε σε αγωνιώδεις φροντίδες. Αυτό θα πει μεριμνά. Δεν σου λέει να μην εργάζεσαι, να εργάζεσαι. Αλλά να μην έχεις αυτή την αγωνιώδη φροντίδα. Τι θα γίνει με τα χρήματα, τι θα γίνει, τι θα πει ο κόσμος κλπ. Μη μεριμνάτε. Η μέριμνα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μην έχετε φροντίδα για τίποτα, παρά μόνο για τη Βασιλεία μου. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Όλα τα άλλα, τα αναγκαία, τα απαραίτητα που έχει ο άνθρωπος για να ζήσει, που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να υπάρχει, θα σας τα δώσω εγώ, λέει. Εσείς μόνο να ζητάτε τη Βασιλεία μου, δηλαδή να ζητάτε να βασιλέψω εγώ μέσα σας και να κάνετε υπακοή στις Άγιες εντολές μου. Ας δούμε τώρα και αυτά που λέγει ο Ευεργετινός μέσα από τους Άγιους Πατέρες. Ουσιαστικά είναι ένας υπομνηματισμός όλα αυτά στο χωρίο αυτό που σας διάβασα του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Ο δις στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσονται οι αρές». Μα θα πεις, εμείς ζούμε στον κόσμο, δεν θα έχουμε ενασχόληση κάποια με κάποια κοσμικά πράγματα? Όσο γίνεται λιγότερο, όσο γίνεται να μην πλεκόμαστε, όσο γίνεται, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, να έχουμε απλή ζωή και όχι περιττά πράγματα. Γιατί όσο περισσότερο μπλέκεσαι και μπαίνεις στο κοσμικό πνεύμα και φρόνημα, τόσο μετά δεν μπορείς να αρέσεις στον Χριστό, σε αυτόν που σε στρατολόγησε, σε έβαλε στο στρατό του και σου έκανε αυτή την πολύ μεγάλη τιμή. Στο βίο του Αγίου Αρσενίου, κάποτε ήλθε από τη Ρώμη στη Σκήτη. Η Σκήτη ήταν μια περιοχή, και υπάρχει και σήμερα βέβαια, μεταξύ Καΐρου και Αλεξάνδρειας, είναι στην Αίγυπτο, και σε αυτή ζούσαν χιλιάδες ασκητές, 4ος και 5ος αιώνας. Ήταν μοναστική κοιτίδα, όπως και στην Άνω Αίγυπτο, επίσης και εκεί υπήρχε μια άλλη μοναστική κοιτίδα, εκεί που ήταν ο Άγιος Παχώμιος, στην Ταβέννηση. Εκεί λοιπόν στη Σκήτη ήρθε κάποτε από τη Ρώμη ένας αξιωματούχος του κράτους, φέρνοντας τη διαθήκη ενός συγγενούς του μεγάλου Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ήταν ασκητής εκεί. Μόλις την πήρε στα χέρια του ο γέροντας, την διαθήκη του συγγενούς του, ετοιμάστηκε να τη σχίσει αμέσως και θα την ξέσχιζε πράγματι. Εάν δεν τον πρόφθανε ο αξιωματούχος
να το συγκρατήσει, πέφτοντας στα πόδια του, εξηγώντας του ότι ήταν μεγάλο κίνδυνος για αυτόν που τη μετέφερε η καταστροφή του εγγράφου. Μην το κάνεις αυτό, λέει, θα βρω τον πελά μου, θα το πούμε απλά. Επιστρέφοντας τότε ο Άγιος Αρσένιος τη Διαθήκη σε αυτόν που του την έφερε, είπε: «Εγώ έχω πεθάνει πριν από αυτόν και δεν βρίσκομαι πλέον ανάμεσα στους ζωντανούς. Τι μου έφερε στη Διαθήκη, το πεθαμένο? Εγώ πριν από αυτόν έχω πεθάνει». Εννοούσε, έχω ξεχωριστεί από τον κόσμο, έχω νεκρωθεί ως προς αυτές τις υποθέσεις. Ούτε μου χρειάζονται χρήματα, ούτε περιουσίες. Βλέπετε πόση αποφασιστικότητα είχαν οι Άγιοι Πατέρες. Θα πεις, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο, δεν θα έχουμε κάτι. Μπορεί κάτι να έχεις, γιατί είσαι μέσα στον κόσμο, δεν είσαι τέλειος ασκητής και τελείως ακτήμων. Αλλά δεν πρέπει να είναι η καρδιά σου κολλημένη σε αυτό το κάτι που θα έχεις. Θα είναι κολλημένη στο Χριστό. Στο γεροντικό, ένας γέροντας είπε: «Αν και κοπίασαν εδώ οι Άγιοι, αλλά έλαβαν ήδη ένα μέρος της αναπαύσεως». Εννοούσε δε με αυτό ο γέροντας ότι ήταν ελεύθεροι από τις κοσμικές φροντίδες. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Και ένα, λέει, σφουγγαράκι είναι μπελάς. Λες, να το βάλω εδώ, να το βάλω εκεί, σου τρώει χρόνο και λογισμό και δύναμη ψυχική. Κάθε πράγμα που έχεις σε απασχολεί». Οι Άγιοι, επειδή είχαν ελευθερωθεί από τις κοσμικές φροντίδες, είχαν μία ανάπαυση μόνο εξαιτίας αυτού του πράγματος. Και βέβαια είχαν και την ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος που τους γέμιζε την ψυχή. Αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαν αυτή την εμπλοκή στις πραγματείες του βίου, και αυτό ήταν ανάπαυση. Και μπορεί αυτό και ο καθένας μας να το ζήσει. Όσο πιο πολύ απλοποιήσεις τη ζωή σου, τόσο ξεφεύγεις από το άγχος, τις αγωνίες, τις φροντίδες, τις στενοχώριες, τις ποικίλες. Ο Αββάς Αλώνιος έλεγε: «Εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του ότι εγώ μόνος και ο Θεός υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα έχει ανάπαυση ψυχής». Φοβερός αυτός ο λόγος. Να πεις ότι μόνο εγώ και ο Θεός υπάρχουμε στον κόσμο. Με ποια έννοια το λέει? Όχι την εγωιστική, να κλειστώ στον εαυτό μου, αλλά την έννοια, θα λέγαμε, την αφοριστική από το κοσμικό πνεύμα. Ότι δεν υπάρχει άλλος. Δεν έχω να νοιαστώ τι θα πει ο κόσμος. Για μένα έχει νεκρωθεί ο κόσμος, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Και εγώ για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν για μένα έτσι αυτές οι αγωνίες που έχει ο κόσμος, οι φροντίδες. Να έχω ωραίο σπίτι, να έχω, ξέρω εγώ, μια καλή φήμη, αυτά που τρώνε τον πολύ κόσμο. Ένας γέρον είπε: «Ο μοναχός ο οποίος μετά την άρνηση του κόσμου παραδίδεται πάλι στον περισπασμό και το μόχθο του άθλιου τούτου βίου και ασχολείται με δοσοληψίες, δούνε και λαβίνε, εμπόριο, διάφορες βιωτικές υποθέσεις, ομοιάζει με πτωχό, τόσο πτωχό, ώστε στερείται και αυτής της αναγκαίας τροφής, και ο οποίος, μη ευρίσκοντας τροφή, τρόπο να τραφεί και να ενδυθεί, παραδίδεται από την πολλή κατάπτωση σε ύπνο, κατά τον οποίο βλέπει ότι είναι πλούσιος και έχει βγάλει τα λερωμένα ενδύματά του και ότι φορεί λαμπρά φορέματα, και ο οποίος από την πολλή χαρά του ξυπνάει και τότε βλέπει ότι είναι εξίσου πτωχός όπως και προηγουμένως. Το ίδιο παθαίνει και ο μοναχός ο οποίος δεν προσέχει, αλλά ξοδεύει τις μέρες του σε περισπασμούς». Και κατ' επέκταση θα λέγαμε και ο χριστιανός, ο οποίος ξοδεύει τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο της ζωής του, σε μάταιες υποθέσεις και χάνει τον χρόνο του στην κυριολεξία, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να τον ξαναβρει. Τον χρόνο που του δόθηκε από τον Θεό για ένα σκοπό,
Ποιος είναι ο σκοπός? Η μετάνοια και το πέρασμα από το κατ' εικόνα στο καθ' ομοίωση. Γι' αυτό μας δόθηκε ο χρόνος της ζωής μας, ώστε αυτά τα χρόνια που μας έδωσε ο Θεός να τα αξιοποιήσουμε μετανοώντας και εργαζόμενοι τις αρετές, ώστε να μοιάσουμε στο πρωτότυπό μας που είναι ο Χριστός. Αν δεν το κάνεις αυτό, είσαι σαν έναν φτωχό ο οποίος παραμένει φτωχός. Ασχολείται με τα μάταια σαν να ζεις ένα όνειρο. Όπως λέει εδώ, κοιμάται και φαντάζεται ότι είναι πλούσιος, ενώ είναι φτωχός. Ξυπνάει και βλέπει ότι είναι πάλι φτωχός. Οι μέριμνες δηλαδή και οι φροντίδες ιδιωτικές λειτουργούν σαν ένα ψεύτικο όνειρο και κάνουν τον άνθρωπο να νομίζει ότι πάει καλά. Και κάποια στιγμή, μακάρι να γίνει σε αυτή τη ζωή, να ξυπνήσει, ξυπνάει και βλέπει ότι δεν έχει τίποτε να πάρει μαζί του στην άλλη ζωή, που αυτό και θα έπρεπε να φροντίσει να κάνει, γιατί γι' αυτό του δόθηκε ο χρόνος, για να αποκτήσει αποσκευές που θα τις πάρει μαζί του στην αιωνιότητα. Βλέπει ότι όλα αυτά που εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του, ούτε τα χρήματα, ούτε τα σπίτια, ούτε τίποτε. Το μόνο που θα πάρει θα είναι οι αρετές. Αλλά πού είναι οι αρετές? Ο χρόνος χάθηκε και βλέπει ότι δεν έχει τίποτε. Δεν έχει ένδυμα, δεν έχει ρούχο γάμου, για να πάει στον γάμο του με τον εμφύο Χριστό. Θυμάστε την παραβολή του ανθρώπου εκείνου, λέει, που πήγε στους γάμους χωρίς να έχει το κατάλληλο ένδυμα και τον έπιασαν οι υπηρέτες και τον πέταξαν έξω. Πώς ήρθες εδώ χωρίς ένδυμα γάμου? Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου που πρέπει να έχουμε όλοι για να πάμε στον γάμο του νηφίου Χριστού με την Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού δηλαδή? Είναι οι αρετές, είναι η χάρις, η Θεία Χάρις, η ενεργός Θεία Χάρις, την οποία δίνει η Εκκλησία μας το Άγιο Βάπτισμα και εμείς την φυλάμε τηρώντας τις εντολές. Αν όμως δεν τηρήσουμε τις εντολές και δεν ζήσουμε με επιμέλεια, χάνουμε αυτή τη χάρη, την απενεργοποιούμε και βρισκόμαστε χωρίς κατάλληλο ένδυμα. Οπότε είμαστε ακατάλληλοι να μπούμε στη Βασιλεία και να μετέχουμε στους γάμους του νηφίου Χριστού. Έτσι λέει και ο μοναχός, ο οποίος δεν προσέχει, αλλά ξοδεύει τις μέρες του σε περισπασμούς. Αυτόν τον μοναχό τον περιπέζουν οι λογισμοί, τον ηρωνεύονται και τον εξαπατούν οι δαίμονες, με την απατηλή σκέψη ότι τάχα οι περισπασμοί και οι κόποι του γίνονται για το Θεό και ότι γι' αυτό θα έχει μισθό από το Θεό. Μας ξεγελούν οι δαίμονες και αυτούς που κοπιάζουν πολύ στον κόσμο τους ξεγελούν. Ξέρετε πώς? Δουλεύω, λέει, για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, και χάνει το χρόνο του όλων σε αυτά. Δεν λέω να μην προσπαθείς να εργάζεσαι, να εργάζεσαι, αλλά να μην γίνεις δούλος. Αλλά βλέπετε σήμερα περισσότεροι άνθρωποι το λένε κιόλας, έχω δουλειά, λέει, άρα είμαι δούλος και δεν έχει χρόνο για τίποτε άλλο. Είναι σε εμπλοκή, έχει εμπλακεί στις πραγματείες του βίου τούτου και οι δαίμονες τον περιπέζουν ότι κάνει και καλά. Ο μοναχός αυτός, κατά την ώρα του χωρισμού της ψυχής από το σώμα, ευρίσκει τον εαυτό του πεινασμένο και φτωχό και στερημένο από κάθε αρετή. Το ίδιο και ο οποιοσδήποτε χριστιανός που θα περάσει έτσι τη ζωή του. Μπλεγμένος στις βιωτικές φροντίδες και μέρημνες. Και τότε, κατά την τελευταία εκείνη στιγμή, θα αντιληφθεί πόσα αγαθά χορηγεί στην ψυχή η διαρκής επαγρύπνηση του νου, πόσες δε κολάσεις και τιμωρίες προξενεί ο περισπασμός της ζωής. Το να σκορπίζεσαι δηλαδή σε μάτια πράγματα. Άλλο περιστατικό από το γεροντικό. Κάποτε ο άρχοντας της χώρας φυλάκισε κάποιον από το χωριό του Αβά Ποιμένος. Αυτός ήταν ένας σπουδαίος, μεγάλος γέροντας. Ήρθανε λοιπόν όλοι στο γέροντα
και τον παρακαλούσαν να μεταβεί και να ενεργήσει για την αποφυλάκησή του. Από το χωριό δηλαδή, τον παρακαλούσαν γέροντα να πας στον άρχοντα να μας ελευθερώσει τον πατριώτη μας. Και ο παπάς ποιμένας είπε σε αυτούς, αφήστε με 3 μέρες και μετά έρχομαι. Κατά το διάστημα των 3 αυτών ημερών, ο γέροντας προσευχόταν θερμά στο Θεό. Και τι έλεγε? Μη μου κάνεις, Θεέ μου, έλεγε, αυτή τη χάρη, γιατί δεν θα με αφήσουν πλέον στο μέλλον να καθίσω ήσυχος σε αυτό το μέρος. Είχε πολύ παρουσία στο Θεό και δεν αποκλείεται ο Θεός, αφού θα το ζητούσε, να το έκανε τη χάρη. Έλεγε, μη μου την κάνεις, σε παρακαλώ, Θεέ μου. Μετά από 3 μέρες ήρθε στον άρχοντα και τον παρακαλούσε για το φυλακισμένο, για να κάνει υπακοή και στους συγχωριανούς. Ο άρχοντας τότε του είπε, «Αβά, με παρακαλείς για ένα ληστή?» Ο γέροντας χάρηκε, γιατί ο άρχοντας του αρνήθηκε αυτή τη χάρη και γλίτωσε και αυτός, γιατί αν του έκανε τη χάρη, μετά η χωριάτες για κάθε τι πρόβλημα που είχαν, θα πηγαίνει στο γέροντα και θα είχαν ο Άγιος την ησυχία του. Θα μπλεκότανε δηλαδή σε βιωτικές μέρημνες και δεν το ήθελε. Βλέπετε πόσο προσεκτικοί ήταν οι Άγιοι. Του Αβά Ισαΐου. Αδελφέ, γνώριζε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να προκόψει κατά Θεόν εάν δεν γίνει αμέριμνος από όλους τους περισπασμούς της παρούσης ζωής. Βλέπετε, αυτό είναι για όλους μας. Θέλεις να προκόψεις πνευματικά, πρέπει να διώξεις τον περισπασμό, δηλαδή το να διασπάσαι, να σκορπίζεσαι σε πολλά πράγματα. Οπότε χάνεις το ένα. Ποιο είναι το ένα? Ουεστή χρία, για το οποίο υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και μόνο ένα πράγμα είναι που έχουμε ανάγκη. Θυμάστε το περιστατικό με τον Χριστό μας και τις 2 αδελφές, τη Μάρθα και τη Μαρία. Η Μάρθα ήταν στο σπίτι και άρχισε να ετοιμάζει φαγητά διάφορα, να στρώει τραπέζι σπουδαίο κλπ. Και λίγο κουράστηκε κιόλας και παραπονέθηκε και άρχισε να γκρινιάζει στον Χριστό και να λέει, «Κύριε, η αδελφή μου με άφησε μόνη μου, πες να με βοηθήσει». Εν τω μεταξύ ο Χριστός είχε αρχίσει και μιλούσε. Ο Χριστός μας όπου πήγαινε έκανε κήρυγμα. Δεν έχανε χρόνο, έτροφοδοτούσε, έτρεφε το λαό με το λόγο του, γιατί ο λόγος του Θεού είναι τροφή. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε τον Λόγο του Θεού. Τρέφεται η ψυχή μας και να ακούμε Λόγο Θεού, όπως τώρα. Η Μάρθα τώρα, αντί να κάθεται να ακούει το Λόγο του Θεού, να τρέφεται, τι έκανε? Ήτανε στις βιωτικές υποθέσεις. Λέει, να φτιάξω ένα καλό τραπέζι, ίσως να έχει και λίγο μέσα της και λίγο την καινοδοξία, να μου πούνε ότι είμαι και καλή νοικοκυρά, και καλή μαγείρισα, και ο κόσμος κλπ. Να αρέσω. Και δεν άκουγε κήρυγμα. Η Μαρία όμως είχε καθίσει τα πόδια του Χριστού και άκουγε. Και τι λέει ο Χριστός? Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Να, οι μέρημνες που είπαμε, οι πραγματείες. Για πολλά πράγματα κουράζεσαι, σκοτώνεσαι, τυρβάζει. Έτσι, έχεις μπλεχτεί και ασχολείσαι με πολλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Ενός δε στη χρία. Ένα πράγμα είναι ανάγκη. Ποιο? Αυτό που κάνει η Μαρία. Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Ποια είναι η αγαθή μερίδα? Το ένα. Ουε στη χρία. Ο Λόγος του Θεού. Να κάθεσαι και να ακούς, και όχι μόνο να ακούς, αλλά και να ενώνεσαι με το Λόγο του Θεού. Με το Χριστό δηλαδή. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη. Όχι αυτά που κάνεις εσύ. Που περισπάσαι. Να βάλω και αυτό το φαγητό και αυτό το ορεκτικό και αυτό το φρούτο και αυτό το γλυκό. Δεν είναι αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι αυτό που κάνει η Μαρία. Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Ήτης ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής. Και αυτή η μερίδα, αυτό που παίρνει η Μαρία, δεν μπορεί να της το πάρει κανένας. Ενώ αυτά που φτιάχνεις εσύ είναι μάταια. Θα το φας μετά τελείως. Θα το πάρεις μαζί σου στην αιωνιότητα? Όχι.
δεν θα πάρουν μαζί μας τίποτε από αυτά. Τα μάτια. Ούτε από φαγητά, ούτε από τα μπράβο του κόσμου, τους επένους και τις κολακίες. Το Λόγο του Θεού μας θα τον πάρουμε όταν ενωθούμε από αυτόν τον κόσμο, μαζί Του. Και αυτό είναι που είναι το αναγκαίο. Αυτό είναι που πρέπει να επιδιώξεις. Και αυτό το λέει σε όλους μας ο Χριστός. Όχι μόνο στους μοναχούς. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος, λέγει, να προκόψει κατά Θεόν, να ενωθεί με το Θεό, λέει ο Άγιος Ισαΐας, εάν δεν γίνει αμέριμνος, αν δεν πάψει δηλαδή να ασχολείται και να αγωνιά για κάθε τι αυτού του κόσμου. Γιατί δύο είναι οι δυνάμεις που εμποδίζουν την ψυχή. Είναι πολύ ωραίο αυτό, προσέξτε το. Υπάρχουν δύο δυνάμεις που μας εμποδίζουν. Η μια από τις δυνάμεις είναι απ' έξω. Έρχεται απ' έξω. Δεν είναι από μέσα μας, είναι απ' έξω μας. Και προέρχεται από τη φροντίδα της εργασίας του κόσμου αυτού για την ανάπαυση του σώματος. Έρχεται απ' έξω από τον κόσμο και σου λέει ο κόσμος, το πάνε είναι να έχεις άνεση. Να είσαι άνετος. Ούτε να κρυώνεις, ούτε να πεινάς, να έχεις ωραίο σπίτι, να έχεις πολυτέλεια, ωραία ρούχα, αυτοκίνητο. Είναι απ' έξω αυτή η δύναμη. Και σου λέει πρέπει. Και όλα αυτά τι κάνουν, σε εμποδίζουν. Ο κόσμος σου λέει να αναπαύεις το σώμα. Είναι αυτό που λέμε η φιλαυτία, αυτό το πάθος. Το οποίο καλλιεργείται κατεξοχήν από τον κόσμο, από το κοσμικό φρόνημα. Αυτή είναι μια δύναμη. Και σου λέει τι κάθεσαι τώρα, πρέπει να προσέξεις, να φροντίσεις για όλα αυτά. Πώς θα βρεις ανάπαυση. Να φτιάξεις τη ζωή σου που λέμε, να τα οργανώσουμε τα πράγματα, το λέμε σήμερα, έτσι. Να έχουμε οργανωμένη ζωή. Να μην μας λείπει τίποτε από αυτά που αναπαύουν το σώμα. Αυτό είναι μέγιστο εμπόδιο όμως για να βρεις τον Θεό. Γιατί ασχολείσαι όλα με αυτά. Και σήμερα που έχουμε και ένα σωρό τεχνολογία, έτσι, τεχνολογικά επιτεύγματα, μηχανήματα κλπ. Όχι χαλάει το ένα, όχι χαλάει το άλλο και όλη την ημέρα ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά. Προσπαθώντας να κάνει πιο άνετη τη ζωή του και πιο εύκολη. Η άλλη δύναμη που μας εμποδίζει έρχεται από μέσα. Και αυτή έχει ως πηγή τα πάθη και εμποδίζει την ανάπτυξη των αρετών. Μια δύναμη από μέσα που σου λέει πρέπει να αγαπάς τα χρήματα, να αγαπάς το καλό φαγητό, να αγαπήσεις ό,τι σου δίνει η δονή στις αισθήσεις. Τι καλό θα δούμε, τι καλό θα φάμε, η δονή στο σώμα. Είναι αυτές οι δυνάμεις των παθών που είναι από μέσα μας. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι από την καρδιά εξέρχονται λογισμοί πονηροί κλπ, κακίες πορνίες κλπ. Όλες οι άνομες επιθυμίες από μέσα μας. Και αυτές πάλι είναι εμπόδιο στο να προκόψει ο άνθρωπος. Δύο δυνάμεις λοιπόν. Αφενός μεν απ' έξω, ο κόσμος που σου λέει κοίταξε να φτιάξει έτσι τη ζωή σου ώστε να έχει ανάπαυση το σώμα, και από μέσα τα πάθη. Οι λογισμοί που βγαίνουν από την καρδιά, η οποία είναι άρρωστη. Η ψυχή δεν βλέπει την ενέργεια της εσωτερικής δυνάμεως των παθών εάν προηγουμένως δεν ελευθερωθεί από την εξωτερική δύναμη. Κοιτάξτε τι σοφό είναι αυτό και σπουδαίο που λέει ο Άγιος. Δεν τα βλέπεις τα πάθη σου, τις δυνάμεις τις αντίθετες που ξεκινάνε από μέσα σου, εάν πρώτα δεν ελευθερωθείς από τις εξωτερικές δυνάμεις, δεν τις κάνεις πέρα, οι οποίες σε εμποδίζουν. Δηλαδή δεν αποδεσμευτείς από τον κόσμο. Δεν μπεις τέρμα, δεν θα ασχολούμαι με αυτά τα μάτια του κόσμου. Όταν ησυχάσεις από τα έξω, από τα μάτια, και πάβεις να κυνηγάς αυτά που κυνηγάει ο πολύς ο κόσμος, την ανάπαυση, την πολυτέλεια κλπ, τα φαγητά κλπ, όλα αυτά, την καλοπέραση, τότε θα αρχίσεις να βλέπεις τις δυνάμεις που βγαίνουν από μέσα σου, τα πάθη σου. Γι' αυτό βλέπετε όσοι άνθρωποι είναι χυμένοι προς τα έξω και συνέχεια ασχολούνται με τα έξω, με τα βιωτικά, σου λέει τι να πάω να εξομολογηθώ, εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Τρέχω όλη μέρα. Καταλάβατε. Όταν λίγο συμμαζευτεί από τα έξω και ησυχάσει,
τότε αρχίζει και βλέπει από μέσα του κάτι λογισμούς, λέει πω πω, εγώ έχω τέτοια πράγματα μέσα μου, τέτοιες επιθυμίες, ακατανόμαστα πράγματα, ναι, τα έχεις μέσα σου, αλλά δεν τα βλέπεις. Γιατί? Γιατί υπήρχαν οι εξωτερικές δυνάμεις που σε απασχολούσαν και σε τραβούσαν εκείνες και δεν μπορούσες να δεις τι έχεις μέσα σου, τη θηρία άγρια. Όταν λοιπόν ελευθερωθείς από τα εξωτερικά, τις εξωτερικές αυτές δυνάμεις, τότε βλέπεις τα πάθη σου. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, δεν μπορεί να γίνει κανείς μαθητής μου εάν δεν εγκαταλείψει παν θέλημά του, οτιδήποτε θέλημα, όποιο θέλημα έχει, που επιδιώκει, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Αν δεν τα αφήσεις τα θελήματα, τα εξωτερικά, τις διάφορες, ας πούμε, τους διάφορους στόχους, βλέπετε, λέει, και τα παιδιά λέμε να βάλεις στόχους, να επιδιώξεις το ένα, το άλλο, να κάνεις προγράμματα, πενταετή, δεκαετή. Πρέπει να τα αφήσεις όλα αυτά, λέει ο Χριστός, να αφήσεις κάθε θέλημα και να πεις όχι τι θέλω εγώ, αλλά τι θέλει ο Θεός. Να ελευθερωθείς λοιπόν από τα θελήματά σου, οπότε μπορείς να γίνεις μαθητής μου. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, λέει, απαρνησάς το εαυτόν. Και να απαρνηθείς τον εαυτό σου σημαίνει να απαρνηθείς το θέλω σου, τα θέλω σου, τα διάφορα θελήματα. Και να θέλεις μόνο ένα πράγμα, τον Χριστό. Η εξωτερική δύναμη πολεμάει την ψυχή από το θέλημα του ανθρώπου. Η εσωτερική δύναμη τον πολεμάει από την εξωτερική πράξη. Και αυτό είναι πολύ σοφό. Προσέξτε τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος. Δηλαδή, από τι έρχεται ο πόλεμος και πέφτουμε στην αμαρτία και σφάλουμε. Έρχεται από τα θελήματά μας. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω το άλλο, θέλω να κάνω το άλλο. Οπότε πέφτεις σε αγωνιώδεις φροντίδες για να ικανοποιήσεις τα θελήματά σου. Και όταν δεν σου γίνονται τα θελήματα, αρχίζεις να γκρινιάζεις, να στενοχωριέσαι, να αγχώνεσαι ακόμα περισσότερο, να τα βάζεις και με το Θεό, που δεν σε βοηθάει τάχατες για να κάνεις αυτά που θέλεις. Λες και ο Θεός είναι κανένας αλβανός υπηρέτης σου, που τον πληρώνεις για να σου κάνει αυτά που θέλεις, του ανάβεις και μια μεγάλη λαμπάδα και πρέπει να στα κάνει μετά, αφού του ανάψεις και τόσο μεγάλη λαμπάδα. Και έτσι μετά, τι γίνεται? Μετά αρχίζουν και τα πάθη μέσα και τρέφονται και φουντώνουν ακόμα περισσότερο όσο προσπαθείς να ικανοποιήσεις τα θελήματά σου. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος, η εξωτερική δύναμη πολεμάει την ψυχή από το θέλημα. Όσο περισσότερα θελήματα έχεις, τόσο πιο ισχυρή είναι η εξωτερική δύναμη που έρχεται από τον κόσμο και σε τραβάει, σε απομακρύνει από το Θεό. Όσο λιγότερα θελήματα έχεις, τόσο πιο ασθενική είναι αυτή η δύναμη του κόσμου. Όσο πιο πολλά κάνεις για να ικανοποιήσεις τα θελήματά σου, τόσο μετά και τα πάθη μέσα σου δυναμώνουν. Οπότε και η εσωτερική δύναμη που σε εμποδίζει και αυτή δυναμώνει. Και δεν σε αφήνουν ούτε οι εξωτερικές απασχολίες να βρεις τον Θεό, ούτε και τα πάθη σου. Και φεύγεις ακόμα πιο πολύ από τον Θεό. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Δεσπότης μας ότι το θέλημα είναι η αιτία και των δύο δυνάμεων, παρήγγειλε να κόψουμε το θέλημά μας αυτό. Επειδή νεκρώνεται ο νους μας όσο η ψυχή μεριμνά για τις εξωτερικές υποθέσεις. Οπότε τα πάθη από μέσα μας εκτελούν ανεξέλεκτα την ενέργειά τους. Όταν ο άνθρωπος εμπλακεί στις πραγματείες του βίου, και βάλει σκοπό της ζωής του, ας πούμε, να γίνει πλούσιος. Όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτό έχουν το ιδανικό, να πλουτίσουν, να κάνουν περιουσία. Μετά τα πάθη μέσα μένουν ανεξέλεκτα. Και αρχίζει ο θυμός, αρχίζουν οι κακίες, αρχίζουν οι ζήλιες, οι φθόνοι. Όλα αυτά τα πάθη δυναμώνουν πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος, προσπαθώντας να εκτελέσει, να ικανοποιήσει τα θελήματα, τους στόχους του, προσέχει μέσα του να περιστύλει το θυμό του ίσα ίσα. Ο θυμός κορυφώνεται μέσα του. Και μάλιστα όταν δεν πάνε καλά τα σχέδιά του. Αυτό λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος. Τα πάθη δρούν ανεξέλεκτα. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει, βέβαια, ούτε χρόνο δεν έχει να ασχοληθεί με την ψυχή του. Εάν λοιπόν η ψυχή
ξεριζώσει όλα τα θελήματά της και ο άνθρωπος πάψει να θέλει, θα πει την υγεία σου, αυτόν πως είναι άρρωστο. Και θα πει να πάψω να θέλω. Ναι, να πάψεις να θέλεις ό,τι είναι δικό σου και να θέλεις μόνο ό,τι θέλει ο Χριστός. Να μην πάψεις, να πάψεις τελείως να θέλεις δεν γίνεται. Είναι η βούληση, είναι η δύναμη της ψυχής. Κάτι θέλουμε κάθε στιγμή, έτσι έχουμε ένα θέλημα. Λοιπόν, λέει ο Χριστός, αυτό που θα θέλεις να είναι αυτό που, θα θέλει, που θέλει ο Χριστός στην κάθε στιγμή. Το λέμε στο Πατερημό, δεν το λέμε. Γεννηθεί το θέλημά σου. Το λέμε, αλλά πόσο το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Κάθε στιγμή δηλαδή να γίνεται σε μας όχι αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν λοιπόν η ψυχή ξεριζώσει όλα τα δικά της θελήματα και πει όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλει ο Χριστός, τότε μισεί κάθε απασχόληση και περισπασμό αυτού του κόσμου. Τότε δεν θέλει να μπλέκεται στις υποθέσεις του κόσμου. Θέλει να ησυχάζει. Θα πει τι είναι υγιές αυτό, υγιέστατο. Αυτή είναι η υγεία της ψυχής. Ο άνθρωπος να γίνει όπως ήταν οι ησυχαστές. Δηλαδή να πάψει να ασχολείται με τα μάτια και να συγκεντρωθεί στον εαυτό του. Και να αρχίσει να ασχολείται πλέον με την ψυχή του, πραγματικά. Δεν λέω να μην φροντίσεις τα παιδιά σου, το σύζυγό σου, θα τα κάνεις. Αλλά η καρδιά σου θα είναι στον Χριστό. Και όχι σε αυτά που κυνηγάει ο κόσμος. Διώχνοντας την απασχόληση και τον περισπασμό στα μάτια, τότε ξυπνάει μέσα ο νους. Η ψυχή ξυπνάει. Και στέκει όρθιος. Μέχρι ότου απορρίψει τα πάθη. Διώξει έξω τους εχθρούς. Όπως ένας οικοδεσπότης που κοιμάται και μπήκανε κλέφτες μέσα. Ξυπνάει και αρχίζει και τους κυνηγάει, τους διώχνει. Έτσι και ο νους ξυπνάει και αρχίζει να διώχνει τα πάθη. Επαγρυπνώντας συνεχώς στην ψυχή του και προφυλάσσοντάς την, ώστε να μην γυρίσει πίσω προς εκείνους που την αδίκησαν. Μην τυχόν και κάνει πάλι φιλία με τους κλέφτες, με τα πάθη. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Πώς λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, σαν το σκύλο λέει που γυρνάει συγγνώμη στον εμετό του. Έτσι πολλές φορές και ο άνθρωπος. Ενώ μετανοεί, ξομολογείται, παίρνει απόφαση να ζήσει χριστιανική ζωή, το κάνει μερικούς μήνες, μερικά χρόνια και μετά αρχίζει πάλι να κάνει φιλία με τους κλέφτες, με τα πάθη και να γυρνάει πάλι στην παλιά κοσμική ζωή. Προσοχή λοιπόν και για όσους έχουν μετανοήσει και για εμάς που πιστεύουμε ότι έχουμε μετανοήσει, μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Μέχρι τέλους της ζωής μας πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή. Γιατί η ψυχή μοιάζει με νεαρή γυναίκα, παντρεμένη, η οποία όταν αναχωρήσει ο άντρας της στην ξενιτιά, γίνεται άφοβη και αδιάντροπη και πάβει να φροντίζει με ενδιαφέρον για το σπίτι της. Μόλις όμως επιστρέψει ο σύζυγός της στο σπίτι τους, αμέσως φοβάται. Εγκαταλείπει εκείνα που έκανε και φροντίζει να εκτελεί το θέλημα του ανδρός της. Ο σύζυγος πάλι, από τη στιγμή που θα γυρίσει στο σπίτι του, φροντίζει για όλα που έχει ανάγκη και την περιφρουρεί συνεχώς, μέχρι ότου γεννήσει μαζί της και αναθρέψει τα τέκνα της. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που μετανοεί. Είναι σαν τη γυναίκα που ήταν άφρον και γίνεται σόφρον. Και τότε ενώνεται με τον νυμφίο Χριστό και έτσι καρποφορεί τις αρετές. Και γίνονται οι δύο μία καρδιά και υποτάσσεται η γυναίκα στον άντρα όπως πρέπει να υποτάσσεται η ψυχή στο νου. Και γίνεται τότε ο νους κεφαλή της ψυχής. Όπως έγραψε και ο Απόστολος, ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός. Θα πρέπει λοιπόν να κυριαρχείται η ψυχή, να βασιλεύεται από τον Χριστό. Από τον Χριστό ο οποίος είναι ο Κύριος του νου, του ανθρώπου. Ο νους του ανθρώπου πρέπει να είναι καθαρός από τα πάθη, από τους λογισμούς, να βασιλεύεται από τον Χριστό,
και ο νους πλέον που κυριαρχείται από τον Χριστό να βασιλεύει σε όλη την ψυχή και σε όλο το σώμα του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος είναι υγιής πνευματικά. Αυτός ο λόγος λοιπόν του Αποστόλου, ότι ο νους είναι κεφαλή της ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός, ο νους κεφαλή της ψυχής, όπως μας είπε ο Άγιος, είναι για εκείνους που αξιώθηκαν να γίνουν ένα με τον Κύριο και να μην έχουν ποτέ μέσα τους αντίθεση μεταξύ ψυχής και νου. Αυτό δίδαξε και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε πράγμα που θα ζητήσουν, θα τους γίνει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος οι αφοσιωμένοι σε Αυτόν να είναι υγιείς και άτρωτοι από την δύναμη που φαίνεται και από αυτήν που δεν φαίνεται. Από τη δύναμη την εξωτερική του κόσμου, από τους περισπασμούς του κόσμου και από τη δύναμη την εσωτερική των παθών και από όλα όσα κατήργησε στο σώμα του με την ενανθρώπισή του. Όπως είπε και ο ίδιος, μείνατε με μέ και εγώ με εσάς. Τι κατήργησε ο Χριστός μας? Την αμαρτία. Ο Κύριος ποτέ δεν αμάρτησε. Και θέλει και εμείς να νικήσουμε την αμαρτία, να νικήσουμε τον διάβολο, να νικήσουμε όλες τις δυνάμεις τις αντίθεες, τόσο τις από έξω, όσο και τις από μέσα, των παθών. Πρώτον, δηλαδή, θέλει ο Κύριος να μείνουμε εμείς πλησίον Του, δια της πράξεως. Ό,τι κάνουμε δηλαδή, να είναι σύμφωνα με αυτά που λέει. Οπότε και ο ίδιος παραμένει μέσα μας, δια της καθαρότητας του νου, δηλαδή δια της μυστικής θεωρίας. Όταν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές και ότι ο νους του είναι καθαρός και θεωρεί, βλέπει τον Θεό. Είναι λοιπόν αδύνατο να εισέλθει μια ψυχή στην ανάπαυση του Υιού του Θεού χωρίς να έχει αποκτήσει προηγουμένως την εικόνα του Βασιλέως. Για να πάμε στη Βασιλεία πρέπει να μοιάζουμε στον Βασιλέα. Να έχουμε την εικόνα του Βασιλέως αποτυπωμένη επάνω μας. Θυμηθείτε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Θα πρέπει να μοιάσουμε στην εικόνα, το πρωτότυπο που είναι ο Χριστός. Και τότε μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία. Ούτε ζυγιστής ζυγίζει, ούτε βασιλεύς βάλει στους θησαυρούς του αντικείμενα άνευ αξίας. Τότε έχεις αξία όταν μοιάζει το Χριστό. Άχρηστα πράγματα δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι είναι και η ψυχή. Αν δεν έχει αποκτήσει την εικόνα του Μεγάλου Βασιλέως Ιησού, δεν θα χαρούν για αυτήν οι άγγελοι. Την ψυχή αυτή που δεν θα έχει τη Θεία εικόνα, θα την απορρίψει ο Χριστός και θα της πει, πώς ήλθες εδώ, εισήλθες εδώ ψυχή χωρίς να έχεις την εικόνα μου, δηλαδή την αγάπη. Όπως είπα, είναι αδιαδύνατο να παραμείνει μέσα μας η αγάπη του Χριστού, όταν η ψυχή διχάζεται και ζητεί τον Θεό, αλλά αγαπά και τον κόσμο. Δεν μπορείς να έχεις δύο αγάπες. Δεν μπορείς να είσαι διχασμένος. Ή τον Χριστό θα αγαπάς ή τον κόσμο. Δεν μπορείς να έχεις δύο κυρίους. Και τον Θεό και τον Μαμονά, μας είπε ο Χριστός μας. Όπως ακριβώς το πτηνό δεν μπορεί να πετάξει με ένα μόνο φτερό, ούτε όταν έχει κρεμασμένο φορτίο, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να προκόψει κατά Θεόν εφόσον έχει δεθεί με κάποιο κοσμικό πράγμα. Αυτούς λοιπόν που αγάπησαν τον Θεό με όλη την καρδιά τους, τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Σύμφωνα και με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Τίποτε δεν μας χωρίζει. Και να ζήσουμε, θέλουμε να ζήσουμε για το Θεό και με το Θεό και να πεθάνουμε πάλι για το Θεό θα πεθάνουμε και με τον Θεό θα είμαστε. Είμαι απόλυτα βέβαιος, λέει ο Απόστολος, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε παρόντα, ούτε μελλοντικά, ούτε κανένας άλλος κόσμος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε ο άνθρωπος του Θεού είναι πάντοτε χαρούμενος, πάντοτε αναπαυμένος, γιατί ποτέ δεν θα χάσει αυτό που λέγεται Χριστός.
Ενώ βλέπετε οι άνθρωποι του κόσμου στενοχωριώνται. Γιατί? Γιατί δεν είναι δεμένοι με τον Χριστό, είναι δεμένοι με πρόσωπα, με πράγματα. Και λέει, έχασα, λέει, τον τάδε, έχασα το παιδί μου, έχασα το σύζυγο. Δεν χάθηκε. Δεν πιστεύει στον Χριστό. Φαίνεται δεν πιστεύει. Και έχει μια απέραντη θλίψη. Ενώ όταν είσαι με τον Χριστό δεν έχεις τέτοια θλίψη. Ναι, εντάξει, υπάρχει φυσική λύπη που κοιμήθηκε κάποιος συγγενής σου κλπ. Αλλά η χαρά σου, η Αγίο Πνεύμα, τη χαρά δεν χάνεται ποτέ. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. Και για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Όταν λοιπόν είσαι δεμένος με τον Χριστό, δεν στενοχωριέσαι ποτέ. Όταν είσαι δεμένος όμως με τον κόσμο και έχεις μπλεχτεί στις πραγματίες, στις διάφορες υποθέσεις του κόσμου, τότε έχεις και ένα σωρό στενοχωρίες. Ο ίδιος πατήρ, ο Άγιος Ισαΐας, λέει τα εξής. «Μη θέλεις να σε ρωτούν περί πραγμάτων του παρόντος καιρού ή να σε συμβουλεύονται, ούτε να δώσεις προσοχή σε αυτόν που σε ρωτάει μάτια και κοσμικά πράγματα». Να μην θες να κάνεις τον έξυπνο. «Απεναντίας να έχεις προσελωμένη την προσοχή και την ακοή σου σε εκείνους που ομιλούν εντός σου». Ποιοι μιλάνε μέσα μας? Οι λογισμοί. Αυτό να προσέχεις, τους λογισμούς σου. Και να παρακαλείς τον Θεό να σου δώσει τη δύναμη να γνωρίσεις ποιον από τους λογισμούς σου οφείλεις να ακούσεις. Γιατί όσοι απασχολούνται στις κοσμικές ματαιότητες λησμονούν την πάλι προς τον διάβολο. Ξεχνάνε ότι ο εχθρός είναι μέσα μας. Και με αυτό πρέπει να παλέψεις. Και με αυτά πρέπει να ασχοληθείς. Με τα πάθη, με τους λογισμούς. Και να τους πολεμήσεις καταλλήλως. Και έτσι να γίνεις πραγματικά στρατιώτης Χριστού και να ευαρεστήσεις σε αυτό που σε στρατολόγησε, στο Χριστό. Σταματούμε εδώ για να δώσουμε χρόνο, αν θέλετε, και κάποιες ερωτήσεις να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Ίσως ακούγονται λίγο, πώς να το πούμε, δύσκολα αυτά ή και λίγο ανεφάρμοστα, αλλά αν μπούμε στη διαδικασία να τα προσπαθήσουμε, θα δείτε ότι πολλά μπορούμε να κόψουμε. Ίσως δεν μπορούμε όλα, όπως ένας μοναχός, να κόψει όλες τις βιωτικές, ας πούμε, υποθέσεις. Αναγκαστικά με κάποια πράγματα θα ασχοληθείς, αλλά μπορείς όμως να μην είσαι εμπλεκόμενος, μπερδεμένος δηλαδή, σε πάρα πολλά πράγματα. Να ξεφεύγεις από πολλά πράγματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές από τους καφέδες, τους λεγόμενους καφέδες, που πάνε και πίνουν στα διάφορα σπίτια, γίνονται τρομερές παρεξηγήσεις και τρομερές στενοχώριες. Από το τίποτα. Είναι ανάγκη να πηγαίνεις σε αυτούς τους καφέδες. Που αν κάθεσαι στο σπιτάκι σου να διαβάσεις το Τριώδιο, να διαβάσεις την Παράκληση στην Παναγία, να διαβάσεις τον Ευεργετινό, να προσευχηθείς καρδιακά για τον καθένα. Δεν λέω να μην πεις και μια καλημέρα, να πεις και ένα χρόνια πολλά κλπ. Αλλά γιατί να εμπλέκεσαι με ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε μάτια πράγματα, για να μην πω και αμαρτωλά, πάνω στον καφέ. Και κουτσομπολιά και κατακρίσεις και ένα σωρό μετά στενοχώριες θα έχεις και εσύ και θα χάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου. Και μετά λες, δεν έχω χρόνο. Ναι, αν κάνεις σωστή αξιοποίηση και προγραμματισμό θα δεις ότι έχεις πολύ χρόνο. Και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα για την ψυχή σου, για το Θεό. Και αυτό είναι εργασία και για τους άλλους. Είναι αληθινή αγάπη και για τους άλλους. Γιατί όσο κανείς καθαρίζεται από τα πάθη του, μετά αυτός γίνεται μια πηγή χάρης η οποία βοηθάει και τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό του. Οπότε αυτός δεν είναι ακοινώνητος που αποφεύγει τους καφέδες, είναι κατεξοχήν άνθρωπος που εργάζεται για την κοινωνία. Επειδή καθαρίζοντας τον εαυτό του γίνεται παράγοντας υγείας. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, εσείς λέει χριστιανοί είστε το άλας της γης και το φως του κόσμου. Το αλάτι τι κάνει, ένας κόκκος είναι, αλλά την περιοχή γύρω του την εξυγιένει και τη συντηρεί από τη σύψη. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε και εμείς οι χριστιανοί. Και όχι να ανακατευόμαστε με τα σάπια και να γινόμαστε άλας άναλο, αλάτι που δεν έχει αλιστική δύναμη. Και όχι μόνο να
μην είμαστε οι παράγοντες και όχι μόνο να μην προσφέρουμε υγεία, αλλά να συνεισφέρουμε στη σαπίλα και στην βρωμιά και ο Θεός να φυλάει από αυτά όλα. Και εμείς να φυλάμε τον εαυτό μας. Υπάρχει κάτι μήπως που θέλετε να συζητήσουμε σε αυτά. Ορίστε, ναι. Ωραία ερώτηση. Καταρχάς, ό,τι κάνουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, να προσευχόμαστε. Να σκεφτόμαστε αν αυτό που κάνουμε ή αποφασίζουμε να κάνουμε, αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να το περάσουμε μέσα από το φίλτρο των εντολών του Θεού. Σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα. Άραγε, αρέσει αυτό στον Χριστό που σκέφτηκα να κάνω. Με τη σκέψη, με τη λογική. Ξέρω αν το έκανε ο Χριστός ή αν ήταν στη θέση μου ο Χριστός θα το έκανε. Κάνω τέτοια ερωτήματα και σκέφτομαι. Μπορώ να συμβουλευτώ και έναν άνθρωπο του Θεού. Κατ' εξοχήν μπορώ να συμβουλευτώ τον πνευματικό μου. Και να του πω, Πάτερ, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Έχει ευλογία. Γιατί πολλές φορές αγνοούμε και τις εντολές, δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε να τις αγνοούμε. Αλλά γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Και το άλλο, βεβαίως, θα προσευχηθούμε. Και θα πούμε, Θεέ μου, εξέτασα το πράγμα, βλέπω ότι μάλλον δεν είναι αντίθετο, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Αν είναι αντίθετο με το θέλημά σου, μην με αφήσεις να το κάνω. Εμπόδισέ με. Και τότε θα πάει καλά το πράγμα. Καταλάβατε. Οπότε το προλαβαίνεις το κακό στο ξεκίνημά του. Αν τώρα έχεις ήδη ξεκινήσει και κάνεις κάτι και λες τώρα αυτό που κάνω είναι κατά το Θεό ή δεν είναι. Πάλι μπορείς να κάνεις την ίδια διαδικασία. Αφενός με να σκεφτείς, να το περάσεις από το φίλτρο του νόμου του Θεού. Από το φίλτρο ακόμα, αν θέλετε, των ιερών κανόνων. Γιατί οι κανόνες δεν είναι μόνο για τους πνευματικούς, και για εμάς είναι και για εσάς είναι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε λίγο και τους κανόνες. Όχι μόνο ο πνευματικός και εσείς. Να ασχοληθείτε λίγο. Αλλά εκεί θέλει διάκριση βέβαια και πάντα με συμβουλή του πνευματικού. Ο Άγιος Νικόδημος έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο, το Πηδάλιο. Το οποίο δεν είναι μόνο για τους πνευματικούς, το κυκλοφόρησε. Για όλους είναι. Και πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα τουλάχιστον και από τους ιερούς κανόνες. Γιατί οι κανόνες τι είναι, είναι τα όρια μας. Πώς ας πούμε πας σε μια περιοχή που έχει ναρκοπέδιο. Το ναρκοπέδιο γύρω-γύρω έχει σειρματοπλέγματα. Και σου λέει η πινακίδα δεν μπορείς να περάσεις σε ένα σειρματοπλέγματα. Είναι αυτό που διαβάσαμε τα αναθέματα την Κυριακή που πέρασε. Τι είναι τα αναθέματα, μερικοί το παραξηγούν τα αναθέματα και λένε τι είναι τώρα εμείς να αναθεματίζουμε, επιτρέπεται οι χριστιανοί. Δεν αναθεματίζουμε. Τα αναθέματα είναι τα όρια. Και λέμε, προσέξτε, αυτός είναι αναμαθηματισμένος, είναι αιρετικός, δηλαδή δεν πρέπει να πας εκεί, μαζί με αυτόν. Είναι ναρκοπαίδιο. Και το φωνάζουμε και το λέμε ότι είναι μακριά αυτός από την Εκκλησία. Και για να το ακούσουμε εμείς και για να το ακούσουν και οι άλλοι, οι υπόλοιποι. Δεν μπορείς να είσαι με τον Άριο, με τον Εστόριο, με τον οποιοδήποτε αιρετικό. Γιατί η περιοχή του είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι περιοχή που σε πάει στην κόλαση. Και η πίστη του και η διδασκαλία του. Αυτή την έννοια έχουν τα αναθέματα. Ευχόμαστε για όλους και για τους αιρετικούς προσευχόμαστε για όλους, τους αγαπάμε όλους. Αλλά λέμε προσοχή. Όσο αυτοί παραμένουν έτσι δεν μπορούμε να έχουμε μαζί τους κοινωνία, επικοινωνία και να συμφυρώμαστε μαζί τους και να ακολουθούμε τη διδασκαλία τους. Επομένως, αν έχουμε αρχίσει κάτι, πάλι το εξετάζουμε έτσι όπως σας είπα. Και αν διαπιστώσουμε ότι δεν είναι σύμφωνο, το σταματάμε. Τώρα, θα προσευχηθούμε πάλι και όπως είπαμε και την πρώτη και για το προηγούμενο εν ώψη του να αρχίσουμε κάτι και αν έχουμε αρχίσει πάλι προσευχόμαστε και λέμε Θεέ μου αν αυτό που έκανα ως τώρα δεν σε αρέσει σταμάτησέ μου το, μην με αφήσεις να το συνεχίσω. Το λέμε και στο πνευματικό και έχουμε πάλι μια γνώση. Τώρα, αν κάτι δεν είναι κατά Θεόν έχει και τις επιπτώσεις. Έχει και τα, ας το πούμε, τα σημεία και τα συμπτώματα, όπως λέμε στην ιατρική, μια αρρώστια έχει σημεία, έχει και συμπτώματα. Σημεία είναι αυτά που διαπιστώνει ο γιατρός. Έτσι, σου κάνει διάφορες εξετάσεις
και καταλαβαίνει από αυτά που, από τις αντιδράσεις σου, κάποια πράγματα για να βάλει διάγνωση. Τα συμπτώματα είναι αυτό που αισθάνεσαι εσύ. Ένας λοιπόν που κάνει κάτι που δεν έχει, δεν αρέσει στο Θεό, θα έχει συμπτώματα. Τι θα έχει? Θα έχει άγχος. Θα έχει στενοχώρια, θα έχει λύπη, θα έχει αγωνία, θα έχει ταραχή. Μπορεί να έχει μέσα του θυμό, μίσος. Είναι ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που λέει ο Απόστολος ότι είναι καρπός, στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Κλπ. Ε? Όταν κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός, έχεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, καθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όταν κάνεις κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, έχεις τα ανάποδα. Αντί για αγάπη έχεις μίσος, έχεις αντιπάθεια. Αντί για χαρά έχεις λύπη, έχεις στενοχώρια. Και λες, δεν μου κάθεται καλά, δεν μου πάει καλά αυτό μέσα μου, δεν αισθάνομαι καλά. Αντί να έχεις ειρήνη, έχεις ταραχή, έχεις άγχος. Οπότε όλα αυτά είναι συμπτώματα που μπορούν να σε κάνουν να προβληματιστείς, αν μη τι άλλο, και να πας και στο γιατρό. Πως όταν έχουμε κάποια συμπτώματα, πονάμε κλπ. Κλπ. Έχουμε διάφορα που τα αισθανόμαστε, πάμε στο γιατρό. Θα πας στο πνευματικό, θα πεις, Πάτερ, έκανα αυτό το πράγμα μέχρι τώρα, αλλά αισθάνομαι αυτά και αυτά και αυτά. Μήπως δεν πρέπει να το κάνω? Και έτσι ο γιατρός θα σου πει. Οπότε και από τα συμπτώματα μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που κάνεις αρέσει στο Θεό ή δεν αρέσει. Από το αν έχεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος ή έχεις τον καρπό του πονηρού πνεύματος. Ποτέ να μην τον έχουμε. Έτσι. Ορίστε. Ναι, ναι. Εξαρτάται από τη θέλησή μας πώς μπορούμε να το ελέγξουμε. Το είπαμε, κυρίως η αποξένωση είναι τροπική, ο τρόπος ζωής, και κάποια πράγματα θα τους στενοχωρήσουν. Βέβαια δεν γίνεται να μην τους στενοχωρήσουν. Όταν θα σε καλέσει στο αποκριάτικο πάρτι, ας πούμε, που θα κάνεις στο σπίτι του, δεν θα πας. Μα θα πεις, είναι η αδερφή μου. Ας είναι η αδερφή σου. Δεν θα πας, γιατί αυτό που κάνεις, αδερφή μου, σε αγαπώ πάρα πολύ, είναι ειδωλολατρία. Εκεί μέσα θα χορεύει ο διάβολος. Σ' αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να έρθω. Καταλάβατε? Μα θα μου κόψει την καλημέρα. Εσύ δεν θα της την κόψεις. Εσύ θα της λες καλημέρα. Και θα την αγαπάς και θα προσεύχεσαι. Καταλάβατε? Δηλαδή υπάρχουν κάποιες, τα λέγαμε, κόκκινες γραμμές, που δεν μπορούμε να τις υπερβούμε. Και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές? Όταν γίνεται παράβαση στο θέλημα του Θεού, στο νόμο του Θεού. Ναι, θα γίνει απομόνωση εξωτερική, αλλά όχι ουσιαστική, έτσι. Γιατί και τώρα, κοιτάξτε, ουσιαστικά μόνοι μας είμαστε. Γιατί αυτοί που πάνε και χοροπηδάνε στα κέντρα διασκεδάσεως είναι μαζί, νομίζετε? Ο καθένας είναι μόνος του, με μια απέραντη μοναξιά. Γιατί δεν είναι αυτό που μας ενώνει, το να πάμε μαζί σε ένα χώρο, ας πούμε, γίναμε και ένα με το που πήγαμε σε ένα χώρο μαζί? Όχι. Εκείνο που μας ενώνει και μας κάνει ένα είναι το Πνεύμα του Άγιου. Και αληθινά μόνος του είναι αυτός που δεν έχει το Πνεύμα του Άγιου. Αυτός που έχει το Πνεύμα του Άγιου ποτέ δεν είναι μόνος του. Είναι πάντα με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και όλους τους αληθινούς χριστιανούς που έχουν το ίδιο Πνεύμα. Άρα μη φοβάστε μοναξιά. Μοναξιά δεν υπάρχει στο χριστιανό. Η μοναξιά είναι για τους εκτός Χριστού. Αυτοί πάσχουν από μοναξιά και κατάθλιψη και απελπισία και αυτοκτονίες. Έτσι, ο χριστιανός δεν πάσχει ποτέ από μοναξιά, όταν είναι πραγματικά χριστιανός. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός. Έσεστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντων.
δια το όνομά μου. Το έχετε σκεφτεί? Υπό πάντων, θα έσαστε, θα πει, θα γίνετε μισητή από όλους για το όνομά μου, γιατί είστε δική μου. Και όσο προχωράνε τα χρόνια, προς τα εκεί πάμε. Γιατί βλέπετε, οι χριστιανοί όλο και πιο λίγοι είναι, οι πραγματικοί χριστιανοί. Και ανάμεσα στους λαϊκούς και ανάμεσα στους κληρικούς. Και εμείς οι κληρικοί το βλέπουμε. Μην νομίζεις ότι ένας που φοράει ράσο είναι και εντάξει. Πολλές φορές δεν είναι. Δυστυχώς το λέω, το ομολογώ. Γι' αυτό πολύ προσοχή. Και με ποιους θα κάνουμε παρέα και ποιους θα εμπιστευτούμε και σε ποιους θα απευθυνθούμε και από τους κληρικούς. Για να εξομολογηθούμε, για να πούμε τους λογισμούς μας. Θέλει πολύ προσοχή. Όχι, δεν θα φοβόμαστε τίποτε. Μόνο τον Θεό θα φοβόμαστε. Γιατί αν φοβηθούμε τους γύρω μας και να μην τους πικράνουμε, μετά δεν θα φοβόμαστε τον Θεό. Και αυτό είναι φοβερή κατάσταση. Είναι μεγάλη αμαρτία. Ο Κύριος τι είπε? Να μην φοβηθείτε τίποτε. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δειλιά, του λέει. Θαρσείτε. Εγώ νενίγηκα τον κόσμο. Έσαστε μισούμενοι υπό πάντων. Είσαστε σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Όλοι θα σας μισήσουν και θα σας καταδιώξουν. Αλλά θαρσείτε. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Εν τον κόσμο θλίψη να έξετε. Χριστιανός χωρίς θλίψη, χωρίς διωγμό, δεν είναι χριστιανός, να το ξέρετε. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν, τι λέει μετά, διωχθήσονται. Είναι κριτήριο, προσέξτε. Ο διωγμός είναι και ένα, ας το πούμε, τεστ για τη χριστιανοσύνη μας. Πόσο χριστιανοί είμαστε. Έχεις διωγμό, είσαι χριστιανός. Δεν έχεις διωγμό, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Κάτι δεν κάνεις καλά, δεν είσαι πραγματικός χριστιανός. Ο πραγματικός χριστιανός πάντα διώκεται, πάντα. Το είπε ο Κύριος. Όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς, θα διωχθούν. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε μην μας παραξενεύει. Και οι πρώτοι που θα μας καταδιώξουν είναι οι δικοί μας. Οι πολλοί οι δικοί μας, που πολλοί μας αγαπάνε, εντός εισαγωγικών. Δεν μας αγαπάνε. Γιατί δεν μπορούν να μας αγαπήσουν. Γιατί όσο ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Χριστό, δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν. Μόνο τον εαυτό του αγαπάει και αυτόν αρρωστημένα. Οπότε λένε ψέματα ότι τα έχουν από αγάπη που τα κάνουν όλα αυτά. Αυτή η αγάπη τους φαίνεται όταν λίγο εμείς μείνουμε σταθεροί στο Χριστό, πώς γίνεται ένα βυσαλαίο μίσος. Και πώς ο πατέρας φωνεύει την κόρη του. Δεν έχουμε την Αγία Βαρβάρα. Πού πήγε αυτή η αγάπη? Να σκοτώνει ο πατέρας την κόρη. Και λοιπά και λοιπά. Κάτι άλλο? Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής. Πρώτο ο Θεός σε 14 μέρες, Πάτερ Θεόδωρε, 14 του μηνός. Πάλι 6 ώρα. Ωραία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.